Στο σημερινό μας βίντεο, μετά τη Βατούσα και την Άντισσα Λέσβου, θα κατευθυνθούμε προς το επίνιο του χωριού Γαβαθάς, όπου θα δούμε την παραλία και το λιμανάκι με τις ψαρόβαρκες. Στη διαδρομή μας εντοπίσαμε κάποια ωραία αξιοθέατα περνώντας έξω από τα χωριά Βατούσα και Άντισσα, τα οποία θέλαμε να σας δείξουμε προτού φτάσουμε στο Γαβαθά. Ο Γαβαθάς είναι οικισμός στη Λέσβο. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβο. Απέχει 38 χιλιόμετρα από την Γκαλονή και 77 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού Μυτιλίνη. Στην ευρύτερη περιοχή θα διακρίνουμε τον κάμπο της Αντίσσης και την παραλία της. Και ακόμα πιο πέρα θα διακρίνουμε τον ποταμό Βούλγαρη και την αρχαία Άντισσα. Από την άλλη μεριά θα διακρίνουμε τον οικισμό της Λιγερής, την παραλία Λάψαρνα, το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος, το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου και την νησίδα Πόχης. Ιστορικά το χωριό συνδέεται με τον Ορφέα, καθώς σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στην αρχαία Άντισσα ξεβράστηκε από την θάλασσα Λύρατο. Από την Άντισσα καταγόταν και ο Ολυμπιονίκης Αρίστανδρος του 2ου αιώνα π.Χ. σε αγώνισμα δρόμου. Ο Γαβαθάς είναι ένας όμορφος και πολύ προσεγμένος και καθαρός οικισμός με ένα μικρό γραφικό λιμάνι και την παραλία που χαρακτηρίζεται για την πολύ ήπια κλίση του Πυθμένα, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον μπάνιο στα καταγάλανα και καθαρά νερά του. Επίσης, στην περιοχή θα βρείτε εστιατόρια όπου μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό και το ποτό σας, μαζί με τα πιο όμορφα και νόστιμα ψάρια που αλλιεύονται από τους ντόπιους ψαράδες στην περιοχή.
Αν κάνετε τη βόλτα σας στο λιμανάκι, θα διακρίνετε τους γλάρους να πετάνε από τη μία κολόνα στην άλλη. Από την παραλία θα διακρίνετε το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος που στέκει εκεί αρχοντικά, το οποίο και θα επισκεφτούμε για να σας δείξουμε από εκεί την θέα της περιοχής. Η δημοτική κοινότητα Αντίσης είναι χαρακτηρισμένη ως αγροτικός ημιορεινός οικισμός με έκταση 78.405 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει τους οικισμούς Γαβαθάς, Κάμπος, Λιγερή, Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Παιδινό, Πόχης και Τζίθρα.
Το βίντεο έφτασε στο τέλος του και αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε στο εικονίδιο με το καμπανάκι, επιλέξτε αποδοχείων των ειδοποιήσεων για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Επίσης μπορείτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση για να φτάσει το βίντεο μας παρά έξω. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι εδώ και είδατε το βίντεό μου, τα λέμε σε νέο από εμένα, γεια σας!